Γεια σας φίλοι μου, γεια σας και πάλι. Channel Tawesome εδώ, για ακόμη μια φορά. Και έχουμε ακόμα ένα κλασικό. Από τη δεκαετία του 92, το 90 δηλαδή, 1992, Σεπτέμβριος. Και από Konami, Star Cage για ακόμη μια φορά. Ένα ακόμα παιχνίδι, με πολύ καρτουνοειδή στυλάκι. Λαγούς και βατράχια. Complex and the evil toned empire is planning to enslave the entire universe. Their most ruthless weapon is the climate converter. Μας λέει λοιπόν εδώ ο εκφωνητής. Η Konami έβαζε πάντα εκφωνητές στα παιχνίδια και μ' άρεσε πολύ αυτό που έκανε. Γενικά μ' άρεσε πολύ το στυλ της Konami στα arcade. Αυτό είναι λοιπόν από μια παλιά σειρά, παιδική σειρά, η οποία δεν την ξέρω εγώ, γιατί δεν την είχα παίξει ποτέ Ελλάδα. Μάλλον δεν είμαι σίγουρος αν έχει παίξει ποτέ. Δεν το πέτυχα εγώ σαν παιδί. Το 90, το Bucky O'Hare. Το Bucky O'Hare λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι arcade και υπάρχει και μια έκδοση του NES η οποία θα την κάνουν και εκείνη ένα μικρό playthrough, έτσι για να το δούμε λιγάκι. Το παιχνιδάκι είναι ένα side-scroller τύπου Final Fight, ξέρετε αυτά τα παιχνίδια, Double Dragon, που ήταν από τους προπάπους αυτού του στυλ παιχνιδιών, το οποίο έχει και στοιχεία shoot 'em up μέσα, έχει πιστόλι έτσι όπως το βλέπετε είναι εδώ πέρα, έχει πιστόλι, πυροβολάς τους αντιπάλους και προχωράς στην επόμενη πίστα που νικήσεις το κακό boss κτλ. Είναι ένα παιχνιδάκι το οποίο συνδυάζει και λίγο έτσι ψιλογροθιές και, αλλά όχι πολύ ξύλο από τέτοιο τύπου, κυρίως laser ας πούμε. Δηλαδή αν κάνω ποτέ Lost in Space Arcade θα το κάναν κάπως έτσι πιστεύω από την Konami και έτσι. Έχει τέσσερις χαρακτήρες που διαλέγει, τον Μπάκι και τους φίλους του. Δεν τους ξέρω τους χαρακτήρες καλά. Το καρτούν το έχω δει μια φορά έτσι για πλάκα στο YouTube, έτσι ένα επεισοδιάκι. Έχει πάει μόνο μια σεζόν, δεν έχει πετύχει πολύ. Δυστυχώς πολλά καρτούν από αυτά δεν πιάναν πολύ. Αυτό είναι γεγονός να λέγεται. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν πουλούσαν καλά οι φιγούρες, δεν πήγαινε καλά και το πράγμα γενικά, ούτε στα παιχνίδια ούτε πουθενά αλλού. Όπως και να έχει το πράγμα τώρα, μια που ανέφερα και τις φιγούρες, βασικά αυτό έχει και license από τη Hasbro, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι, είναι, το developing έγινε από την Konami, αλλά είναι και η Hasbro μέσα, πρέπει να βγήκαν και φιγούρες κάποια στιγμή, δεν ξέρω λογικά. Πάντως το NES, το συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή ήταν ένα καθαρά δυσδιάστατο παιχνίδι, δεν είναι καθαρά, έτσι ακριβώς, χαρακτηρίστηκε το Mega Man της Konami, το Bucky O'Hare, και θα το δείτε όταν θα κάνω το playthrough το μικρό. Και ας μην το απολύγουμε, ας ξεκινάμε βασικά, γιατί εντάξει είπαμε πολλά και δεν θέλω να απολύγω. Φλιαρώ βασικά, αλλά θέλω να φλιαρώσω και να εξηγήσω για το παιχνίδι κάποια πράγματα. Ορίστε, Konami. Title Music Lay from Written for Doug Κατσαρός. Πλάκα κάνεις. Έλληνας ήταν δηλαδή αυτός που κάνει το soundtrack. Μου κάνει εντύπωση. Κατσαρός δεν έγραφε ρε παιδιά. Κάτσα μου τι λέει εδώ πέρα. Λέει Abrams, δεν ξέρω, Hasbro που σας είπα. Ναι, Κατσαρός παιδιά, Doug Κατσαρός. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, κύριε Κατσαρή, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και το υπέροχο soundtrack σου. Εντάξει, δεν ακούγεται πολύ καλά ήχος γιατί γράφω και αυτό. Θα πάρω τον Μπάκι που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας. Είναι. Πώς είναι ο τέτοιος, ο Fox McCloud στο Star Fox. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και ο Μπάκι, ο Χέρι εδώ πέρα. Είναι. Προστατεύει, ας πούμε, τους δικούς του και τους πλανήτες γενικά. Είναι σαν Space Police κάτι δηλαδή. Και μια που βλέπω εδώ και την Μπάκι τώρα μου θυμίζει και λίγο τον Daffy Duck όταν έκανε τον Duck Dodgers, ας πούμε. Είναι αρκετά χιουμοριστικό. Μάλιστα. Πάμε να βοηθήσουμε τον πλανήτη μας πρώτα λοιπόν. Γιατί μας παγιδεύσαν οι λαγοί. Κακή είναι η λαγή εδώ. Είναι κάτι σαν το Star Wars περίπου. Φανταστείτε να συνοδεύα Star Wars μαζί με το Firefly, ένα παλιό πολύ γνωστό Sci-Fi. Μια πολύ γνωστή Sci-Fi σειρά. Εγώ έχω δει μόνο την ταινία που ήταν το Serenity. Μαζί με συνδυασμό Star Fox και δεν συμμαζεύεται. Ορίστε λοιπόν το παιχνίδι μας εδώ είναι. Είναι ένα πολύ ωραίο arcade. Η Konami ξέρει να κάνει φοβερά arcade εδώ που τα λέμε τώρα. Κακά τα ψέματα. Έχουμε λοιπόν τη βασική μας επίθεση που είναι το laser. Μπορούμε να αιωρηθούμε για λίγο και να βαρέσουμε και κλωτσιά μετά στον αέρα. Κάπως έτσι δηλαδή. Είναι κλασικά. Θυμίζει πολύ το Hello Ninjaki και αυτά τα παιχνίδια που βγάλε Konami. Γενικά το είχε με τα καρτούν Konami. Και απορώ πως δεν έβγαλε και άλλα γνωστά καρτούν. Δηλαδή αυτό ήταν από τα λίγο γνωστά καρτούν, ας πούμε, γενικά. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν βγάλανε κανένα He-Man σε τέτοιο στυλ έτσι. Κάνα Brave Star έτσι, αυτά τα τέτοια. Τα παλιά καρτούν γενικά, για όσους τα θυμάστε ας πούμε και έχετε δει, ήταν από τους πιο γνωστούς ο He-Man και δεν βγήκε ποτέ κανένα καλό παιχνιδάκι γενικά. Έχουμε και τη βόμβα που είναι η special επίθεση, ορίστε. Θα κάνω σαλάτα λίγο, δεν πειράζει. Δεν το ξέρω το παιχνίδι βασικά πολύ καλά. Αλλά έχει πολύ πλάκα. Μ' αρέσει το όλο στυλ γενικά του παιχνιδιού, είναι απίστευτο.
μιλάνε και όλες οι χαρακτήρες, κάνουν τα διάφορα κολπάκια τους, είναι φοβερό, πραγματικά φοβερό. Εντάξει, μια βόμβα δεν πειράζει, στο κάτω-κάτω έχουμε άπειρες συνέχειες γιατί παίζουμε ένα arcade. Αυτά τα ανδυνάζουμε μάλλον για τέτοιο, δίνει power-ups για να δυναμώσουμε το όπλο μας, κλασικά. Και φυσικά, ενέργειες, όταν τα βρίσκουμε μια φορά. Οι βόμβες είναι περιορισμένες, βασικά είναι εκείνες οι μπιλίτσες κάτω από την ενέργειά μας που είναι εκείνη η μικρούλα ενέργεια. Πάντα αυτά τα arcades ήταν πολύ δύσκολα γενικά όταν παίζαμε έξω, το θυμάμαι. Η πρώτη πίστα είναι πολύ μικρή βασικά, αυτή είναι και η πρώτη πίστα. Σκοτώνουμε βατραχοειδή Stormtroopers και τώρα... Ο All Negator, δεν τους ξέρω τους κακούς, ειλικρινά. Το παιχνίδι έχει αυτό το στοιχείο στο map μαζί με beat em up. Μπορείς να πας ποντά και να τους βαράς και από κοντά, αλλά είναι λίγο πιο ρίψο κίνδυνο φυσικά. Δεν έβαλα σάπρι ζωές βασικά το παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα παίξω πολλές πίσεις στο κάτω-κάτω. Θα παίξω μερικές από τους για να το θυμηθούμε λίγο και θα σας κάνω την επόμενη φορά review του NES το παιχνίδι. Να δείτε τις διαφορές, ας πούμε. Το παιχνίδι είχε φανταστική μουσική, πολύ καθαρή μουσική και ωραία. Η Konami είχε ένα φοβερό chip στη μουσική πάντα και ήταν και classified κιόλας chip λένε. Από τη διάβαση, χαζομάρες, εντάξει. Τι classified δηλαδή. Αλλά κατά ψέματα ήξερε να κάνει τη δουλειά της όταν πρόκειται για τέτοιες δουλειές. Κοίταξε, η Ιαπωνέζικη εταιρεία τώρα λογικό είναι. Ήξεραν τι κάναν, δεν είναι χαζοί, ας πούμε, στο θέμα των arcade και αυτά. Και όταν νικήσαμε τον πρώτο, που είναι πολύ εύκολο. Η πρώτη πίστη γενικά είναι εύκολη. Πάντα οι πρώτες πίστες ήταν εύκολες. Μουσικούλα. Είναι από... Βασικά η μουσική έχει να κάνει και με τον καρτούν πολύ, από ό,τι κατάλαβα. What did you do to my people, alligator? That's a laugh. Oops. Μάλιστα, ακούω λίγο αυστραλός τη φωνή σου, πάπιε. Πολύ αλόκοτος χαρακτήρας. Ο Γκόρο έγινε ένα με τον βοηθό του Μπάκη, ας πούμε. Τι γίνεται, ας πούμε, ο Γκόρο από το Mortal Kombat, το θυμάστε, ξέρεις, τέσσερα χέρια. Περίεργο, μου κάνει εντύπωση. Εδώ η πίστα έχει μια διαφορετική προοπτική λίγο τώρα, αλλά είναι στο στυλ. Νομίζω προχωράει η πίστα. Αυτό είναι κακό λίγο. Όχι, δεν προχωράει, εντάξει. Θα σε βγάλουμε, φίλε μου, περίμενα. Θα σε ελευθερώσουμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Είσαι πολύ γρινιάρης. Όλη γρίνια. Όταν θέλω να τους ελευθερώσεις. Να προσέχουμε τη φωτιά. Το παιχνίδι δεν είναι τραγικά δύσκολο. Απλά σαν arcade είναι λογικό να έχει τη δυσκολία του. Εγώ αυτό βασικά δεν το βάλα στο cheat τώρα για να έχω άπειρες ζωές, αλλά δεν πειράζει. Θα παίξουμε λίγο πιο καλά τώρα. Θα το κάνω κυρίως για να μην κάνουμε continuous πολύ. Εντάξει, όχι ότι έχει σημασία. Ο έλεγχος είναι πάρα πολύ καλός. Να αναφέρω και για τον έλεγχο μια που μιλάμε. Απλά κουμπιά. Τρία κουμπάκια είναι σε όλο το arcade. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Βόμβα, jump. Κρατάς για την αιώρηση λίγο το κουμπί πατημένο. Και όταν είσαι κοντά, βαρέα αυτόματα γροθιά. Σαν το Metal Slug. Αναφορικά το λέω. Το Metal Slug, όταν πήγαινε ο άλλος κοντά, αν πάτε κοντά στους αντιπάλους, σας βγάζει το μαχαιράκι και τους σκοτώνει. Το Metal Slug είναι ένα πολύ πιο βίαιο παιχνίδι, καλά. Παρόλο που είναι καρτουνιστικό, το Metal Slug έχει αυτό το καρτουνοειδή το στυλ, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ αίματα, τέτοια γενικά. Δεν ξέρω, είναι ένα περίεργο πράγμα. Μας σκοτώσαν, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι ωραίο το παιχνιδάκι για διπλά. Είναι αυτά τα παιχνίδια που θέλεις να παίξεις, που θες να παίξεις διπλά οπωσδήποτε για να περάσεις, ας πούμε, καλά. Και κάποια στιγμή θέλω να κάνω κάποια playthrough. Ούψ. Δεν πειράζει. Shit happens. Να προσέχουμε τις σφαίρες. Επειδή είναι στο map, λογικό είναι να έχει και πολλές σφαίρες στο παιχνιδάκι. Back your hair, λοιπόν, φίλοι μου. Βασικά, όταν το είχα βρει αυτό το arcade, το είχα βρει εντελώς τυχαία στο main μέσα. Δεν το έχω πετύχει ποτέ στα arcade, παιδιά. Να σας πω την αλήθεια. Δεν το έχω πετύχει ποτέ. Δυστυχώς. Αλλά το βρήκα εδώ πέρα. Να είναι καλά τα main στο τέτοιο. Στο συγκεκριμένο, ας πούμε. Δύσκολα πράγματα. Δεν το ξέρω και τόσο καλά. Ίσως αν έπαιζα τα Double Dragon να τα πήγαινα καλύτερα. Να, διάολε. Danger, αλλά. Μάλλον εγώ δεν παίζω καλά. Εντάξει, παιδιά, θέλει προσοχή. Οι προοπτικές λίγο αυτές είναι λίγο μυστήριες γιατί καμιά φορά λες ότι δεν θα με χτυπήσει και σε έχει χτυπήσει. Εντάξει. Είναι και φτιαγμένο με τον τρόπο αυτό, έτσι έξυπνα ώστε να στριφέρει το παιχνίδι. Ξέραν τι κάνω όταν το φτιάχνανε. Πώς θα ταΐζεις ένα μηχάνημα. Στο κάτω κάτω το arcade γι' αυτό ήταν. Να τα ταΐζεις και να χάνεις ζωούλες και να ξαναπαίζεις και να ξανανοίξεις τα λεφτά σου. Δεν ήταν μια μορφή τζόγου, αλλά θα μπορείς να πεις ότι φάγαμε πολλά λεφτά σε αυτά. Όπως ξανανέφερα και στο προηγούμενο με το Tumble Pop. Για να δούμε. Πρέπει να το βάλω στο Turbo Fire. Λογικά θα έχει turbo, νομίζω έχει turbo το arcade stick. Και παίζω με ένα arcade stick, φίλε μου, είναι
Τα κλακ κλακ που ακούγεται είναι από ένα arcade stick πολύ ωραίο, πολύ καλό, το πήρα φθηνά. Και κάνει τη δουλειά του άψογα για τέτοια παιχνίδια. Δουλεύει επίσης αυτό το arcade stick, δουλεύει και για PlayStation 2 και για τέτοιο, και για PC. Είναι πάρα πολύ ωραίο και για Play 3 δουλεύει. Για όσους δηλαδή θέλετε, δηλαδή δουλεύει για τρεις κονσόλες, για τρία συστήματα διαφορετικά όταν πρόκειται για game. Πολύ ωραίο. Βολικό βασικά και δίνει την αίσθηση του arcade όπως παίζαμε παλιά. Και με το χειριστήριο είναι καλά βασικά. Είναι ακόμη πιο πολύ καλά με το χειριστήριο πιστεύω να παίζεις τα αυτά τα arcades και τα emulators γενικά στο PC. Είναι... Μπορείς μάλιστα να κατεβάσεις κάποιους drivers και να χρησιμοποιείς τη χειριστήρια των κονσολών σου όπως το Play 3 και αυτά και να παίζεις τα παιχνίδια σου. Είναι πολύ καλό. Θα να ψάξετε για αυτά τα συγκεκριμένα, ας πούμε αυτά. Υπάρχουν τρόποι, αν γκουγκλάρετε θα βρείτε τα πάντα. Πρέπει να τα τεινάξουμε γρήγορα αυτά. Βλέπω πολλά στοιχεία παρόμοια από άλλα arcades. Θα τα κάνω κάποια στιγμή και αυτά, θα τα δείξουμε. Από το X-Men, το Simpsons, The Arcade, όσο το ξέρετε. Είναι τέτοιο στυλ όλα αυτά. Δεύτερος Borg. Το Adborg. Δεύτερο boss. Το Adborg. Καραγκουστάρ επίσης που μιλάνε οι χαρακτήρες, τα bosses και αυτά. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, πολύ το γουστάρω αυτό το πράγμα. Γιατί είναι καρτουνοειδή καθαρά η εικόνα, μην ξέρει να φτιάχνει καρτούνς, παιχνίδια από καρτούνς γενικά. Ήξερε δηλαδή να κάνει πολλή δουλειά σε αυτό. Είναι θέμα και βέβαια και του developer πάντα και το τι δουλειά θέλει να κάνει ο καθένας. Όταν κοκκινίζουν πάντα είναι να πεθάνουν. Θυμάμαι στο Asterix μάλιστα, θα το... και εκείνο κάποια στιγμή θα το δούμε, το Asterix. Το arcade, ένα από τα πιο φανταστικά arcade που βγήκαν ποτέ, από τα καλύτερα ίσως, δεν έχω δει καλύτερα Asterix από εκείνο. Στο Play 2 βγήκαν κάποια καλούτσικα Asterix. Άου! Με το arcade stick είναι πολύ πιο εύκολο αυτό, πιστέψτε με, να κουνάς το μοχλό και να κάνεις. Όχι! Μας σκότωσε, όχι, δεν μας σκότωσε. Δεν θα πάμε πολύ ακόμα, δεν έμεινε πολύ χρόνο για το βιντεάκι, γιατί θα ήθελα να κάνω μεγάλα βίντεο σε αυτά τα συγκεκριμένα playthrough. Έχω δει έναν να παίζει το παιχνίδι πάντως σε playthrough και το κάνει. Το ήξερε πολύ καλά το παιχνίδι, εντάξει. Ήταν ο τύπος. Ήταν αυθεντία. Άμα είσαι arcade master, έτσι είναι. Μα σκότωσε, αλλά δεν πειράζει. Εμείς έχουμε να συνεχίσουμε. Άμα είσαι καλός, μπορείς να το καταφέρεις και έτσι. Αλλά φαντάξτε, για να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι πάντως και να τερματίσεις χωρίς να χάσεις, θέλει πολλά ψωμιά να έχεις φάει. Πέθανε, ντε. Από πολλέ θέλει. Παιδιά, τα boss πάντα στην... αυτά τα παιχνίδια ήταν πιο δύσκολα και από τις Capcom τα bosses. Τα brawlers που ξέρουμε, λοιπόν. Μπάκε φυσικά ξανά. Άντε να προλάβουμε να παίξουμε και λίγο την άλλη πίστα. Αντίο. Ναι. Για. Και έρχονται και το μαζεύουν, μάλιστα. Μετά το ξύλο που φάγει, λογικό είναι. Και να και οι φίλοι μας που μας το κραυγάζουν, τα καταφέραμε! Νικήσαμε τον κακό για ακόμη μια φορά. Υπέροχα. Climate converter, μάλιστα. Μάλιστα. Βάζουν σκλάβους για να φτιάχνουν μηχανήματα, ας πούμε, για το κλίμα, climate converters, ώστε να στείλουν τις βάσεις τους προφανώς. Δεν ξέρω την υπόθεση καθαρά. Πάμε και στο Stage 3 για λίγο, γιατί δεν μας έμεινε πολύς χρόνος. Και το Stage 3 έχει αυτή την προοπτική. Παίζουμε Steel Shooter Map. Έχει αρκετές πιστούλες τέτοιες, δηλαδή νομίζω κανένα δύο είναι. Αχ, πώς με εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Ακόμα δεν ξεκινάς την πίστα και τώρα σφαλιάρα, γιατί. Βασικά, αν προσέξεις αυτές τις πίστες και ξέρεις τις μαγιές, όλα είναι καλά. Το θέμα είναι ότι είναι στο δύσκολο προφανώς. Βασικά πάντα είναι στο δύσκολο αυτά τα παιχνίδια. Και στο easy να το βάλω, πάλι στο δύσκολο θα είναι. Λοιπόν, φίλοι μου, τελείωσε. Αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Δεν είμαι πολύ χρόνος. Χάσαμε. Δεν πειράζει. Ένα pause. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλοι μου, το Bucky O'Hare από Konami του 1992. Ένα arcade. Θα το βρείτε στα main. Δυστυχώς δεν έχουν βγει σε συλλογή αυτά τα παιχνίδια. Το έχω μεγάλο παράπονο που και απορώ πως η Konami δεν έβγαλε μια συλλογούλα με βασισμένα σε αυτά τα arcade. Αλλά είναι και το θέμα των αναδιών, γιατί τα licensed παιχνίδια από comics και από εταιρείες άλλες έχουν πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου. Θα τα ξαναπούμε σε ένα ακόμα βιντεάκι στο επόμενο Playing Classics. Θα δούμε το Bucky O'Hare του NES. Μέχρι τότε, γεια σας.